Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Στόχος μας είναι να μην επιτρέψουμε την έλευση άλλων μεταναστών στα Γρεβενά και στη Δυτική Μακεδονία, τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης στο περιθώριο της παρουσίας του στα Γρεβενά. Παράλληλα, τόνισε πως η Περιφερειακή Αρχή κληρονόμησε ένα πρόβλημα και πλέον η προσπάθεια είναι να αδειάσουν τα ξενοδοχεία από μετανάστες, ώστε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του ορεινού όγκου της περιοχής για άλλες δραστηριότητες. Επιπλέον, η κατάσταση επιδεινώνεται από μια αρνητική εξέλιξη που δυστυχώς και εμείς ως Νέα Περιφερειακή Αρχή την κληρονομήσαμε με την έλευση πολλών μεταναστών στα Γρεβενά. Μέσα στη δυσκολία τους οι ξενοδόχοι κάναν αυτή την απονενωμένη κίνηση να προσκαλέσουν μετανάστες με αποτέλεσμα να παξιωθεί όλος ο ορεινός όγκος ο οποίος είχε στολιστεί εκείνα τα έργα του πίνδους που κοσμούσαν συνολικά τα Γρεβενά και τη Δυτική Μακεδονία. Προσπάθειά μας είναι να μην επιτρέψουμε την έλευση άλλων μεταναστών και σταδιακά να αποχωρήσουν όλοι όσο το δυνατόν συντομότερα από τα Γρεβενά, από τη Δυτική Μακεδονία, για να μπορέσουμε να δώσουμε περιεχόμενο σε όλα αυτά τα έργα που γίνανε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από ένα σχεδιασμό που ήδη αναπτύσσουμε ως Περιφερειακή Αρχή. Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιά. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Μουσουρούλης ήρθε την προηγούμενη Δευτέρα, έχει ήδη μια εβδομάδα. Εξακολουθεί να είναι εδώ, νομίζω πως αναφορεί την Τετάρτη. Έχει επισκεφτεί όλες τις ΠΕ, νομίζω, προς το παρόν. Χθες βρέθηκε στα Γρεβενά, από εκεί είδαμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι ένα ζήτημα οι μετανάστες και οι εξελίξεις που είχαμε και στην εκπομπή στα πλαίσια του μια εβδομάδα, ένα Σάββατο, με τον Παναγιώτη τον Πλιάτσο, με αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Πάτση και από τον κύριο Δασταμάνη, επαναφέρουν ένα μείζον πρόβλημα στο επίκεντρο, Ζήση. Ο κύριος Κασαπίδης, που τον είδαμε, καλά κάνει την αναφορά για τον κύριο Μουσουρούλη, γιατί έχει κάνει τη δήλωση, τοποθέτηση τέλος πάντων, στο περιθώριο της παρουσίας του κυρίου Μουσουρούλη στα Γρεβενά. Ήθελε να δείξει ότι και τα Γρεβενά χρειάζονται μία στήριξη, λέγοντας, κατά τη γνώμη του, ότι είναι ένα πρόβλημα η μη ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, λόγω του ότι κάποιοι ξενοδόχοι έχουν επιλέξει να φιλοξενούν μετανάστες με τα γνωστά προγράμματα. Είπε ο κύριος Κασαπίδης, δεν ξέρω αν ήθελε να στέλνει και μήνυμα προς διάφορες κατευθύνσεις, αναφέρθηκες εσύ για τα όσα έγιναν στην εκπομπή του Σαββάτου στο Top Channel και όσα υπόθηκαν εννοώ. Ο κύριος Κασαπίδης λοιπόν είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε άλλους μετανάστες στην περιοχή, γενικά στη Δυτική Μακεδονία, και στόχος μας είναι σταδιακά να αποχωρήσουν και αυτοί που ήδη διαμένουν στην περιοχή, ώστε αυτές οι τουριστικές μονάδες να συμβάλλουν σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο προφανώς θα βασίζεται στον τουρισμό και σε δεν ξέρω τι άλλο έχει σχεδιάσει ο κ. Κασαπίδης. Πώς εννοεί ο κ. Κασαπίδης ότι θα αδειάσουν? Εντάξει, κοίταξε, αυτό δεν είναι εφεύρεση του μυαλού του κ. Κασαπίδη, είναι και τοποθέτηση των κυβερνώντων. Ο κ. Μηταράκης έχει πει ότι σταδιακά τον επόμενο χρόνο θα αρχίσουν να αδειάζουν τα ξενοδοχεία. Προφανώς θα δημιουργηθούν δομές. Μα δεν θέλει ο Δήμαρχος, δεν θέλει δομή ξεκάθαρα. Ούτε ο κύριος Κασαπίδης θέλει τη δομή. Ναι, ας βρουν μια λύση όμως, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα όλης της χώρας, της Ευρώπης. Έλεγα απλώς ότι είναι ωραία να κάνεις μια δήλωση. Θα αδειάζουν τα ξενοδοχεία. Με ποια διαδικασία και αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε? Δηλαδή, ωραίες δηλώσεις, εξαιρετικές, όλες ακούμε, να δούμε και πού εδράζονται. Ο κ. Κασαπίδης έχει πει πολλές φορές στους κυβερνητικούς παράγοντες ότι η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να διαχειριστεί το ζήτημα του μεταναστευτικού εν ώψη και απολιγνητοποίησης. Αυτή είναι η ρητορική του κ. Κασαπίδη. Όχι ότι συμφωνεί γενικώς και με τη φιλοξενία, έτσι, για να τα λέμε όλα. Είναι μια πάγια θέση του, κρίνεται γι' αυτό. Τον τιμά απλώς ότι συνεχίζει να το λέει. Ότι από τότε που ήταν βουλευτής, βεβαίως. Να φιλοξενήσουμε μετανάστες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Καλώς. Απλώς φαντάζομαι η δήλωση στο πολιτικό κομμάτι έχει να κάνει και με μια προσπάθεια απάντησης τέλος πάντων σε όσους επεξεργάζονται σχέδια για τα Γρεβενά ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, έστω και με την δομή αυτήν που θεωρητικά συζητήθηκε στη συνάντηση Πάτση, Κορδίλα, Δασταμάνη και Μηταράκη την προηγούμενη εβδομάδα που την παρουσιάσαμε. Βέβαια, εκεί άλλα λέει ένα.
Ακριβώς, για την οποία μετά την εκπομπή του Σαββάτου δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος πως υπόθηκαν. Είχαμε πιάσει και με τον Παναγιώτη την προηγούμενη εβδομάδα μία αμφιλεγόμενη έτσι, πηγή πληροφοριών, να το πω. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς, γιατί πραγματικά όλες οι πλευρές που συμμετείχαν ενώ σε αυτή τη σύσκεψη και προέρχονται από την Περιφερειακή Ένωση των Αγροτών, έλεγαν κάτι άλλο. Κανείς δεν συμφωνούσε με τον άλλον για το τι έχει υποθεί και για το τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος μέσα. Πώς τα κατάφεραν τρεις άνθρωποι σε μια συνάντηση, κανείς δεν συμφώνησε με τα λεγόμενα του άλλου. Νομίζω ότι ο κύριος Μηταράκης θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση στο τι έχει συζητηθεί για τα έρευνα. Όντως, θα το επιδιώξουμε. Επιστρέφω μάλλον εκεί που ξεκίνησα. Ο κύριος Μουσουρούλης εξακολουθεί να βρίσκεται στην περιοχή. Σε ένα πρόγραμμα αρκετά εξαντλητικό και για τον ίδιο και για τα στελέχη της περιφέρειας. Τώρα, για επενδύσεις που θα γίνουν και σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, αλλά οι οποίες δεν θα συνδέονται με την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας, έκανε λόγο ο συντονιστής της Δίκης Μετάβασης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή. Να ακούσουμε πρώτα, Ζήση, τι είπε στους φορείς των Γρεβενών ο Κώστας Μουσουρούλης και για τις σημαντικές αυτές επενδύσεις. Τι το λέω αυτό, διότι μια διαδικασία πολιτοποίησης κρατάει 20 χρόνια, αλλά μια περίοδος προγραμματισμού των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατάει μόνο 7 χρόνια. Παράλληλα, πρέπει να τρέξουμε να οριμάσουμε τα έργα και τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός. Η κυβέρνηση έχει πάρει σωστές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο και τώρα κάνουμε από κοινού με τους εμπλεκόμενους την κατάρτιση αυτού του master plan, όπως λέγεται, που είναι στην ουσία ένα σχέδιο στο οποίο θα ενταχθούν τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, και τα μη συγχρηματοδοτούμενα, στα οποία εντάσσονται η Εθνική Πόλη, οι δαπάνες της ΔΕΗ, θα συνεχίσουν να γίνονται, το Πράσινο Ταμείο, ο Λιγνητικός Πόρος και άλλοι πόροι. Τώρα, εμείς θα δουλέψουμε με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανονισμοί λένε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ότι οριοθετείται η παρέμβαση ανάλογα με κριτήρια επιρροής των κατοίκων άμεσης ή έμεσης από το Λιγνίτη και αυτή η επιρροή αφορά την Κοζάνη και τη Φλόρινα, οι οποίες θα συγκροτήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης εδαφικό, αλλά ο κανονισμός μας επιτρέπει να χωροθετήσουμε και σημαντικές επενδύσεις εκτός των περιοχών αυτών, δηλαδή και στην Καστοριά και στα Γρεβενά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η στήριξη θα συνδέεται με τους στόχους της αποπολιτοποίησης. Δηλαδή θα έχει και το ενεργειακό χαρακτήρα της, θα έχει και τον τουρισμό, θα έχει και την έρευνα και την τεχνολογία και άλλους τομείς. Αρκεί να συνδέεται και να συνεργάζεται. Δεν είναι δηλαδή ένας μηχανισμός αποζημίωσης για την ανεργία, για το δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτά θεωρητικά, αλλά και στην πράξη, υπάρχει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα τομεακά προγράμματα, τα ΠΕΠ. Αυτά είναι στοχευμένα χρήματα. Άρα μέσα από το σχεδιασμό θα επιλέξουμε ένα-δύο κλάδους ή ένα-δύο τομείς ή μία-δύο μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες και θα φέρουν προς τα δω τα ωφέλη της απολυμνητοποίησης, σε όρους ανάπτυξης βεβαίως, όχι σε όρους ενεργειακούς, αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα στην περιοχή να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό της μοντέλο, να το ενισχύσει και να θεραπεύσει όλα τα προβλήματα τα οποία αποτυπώνεται πολύ σωστά από τη είδα. Επενδύσεις λοιπόν, αν συνδέονται με τους στόχους της απολιγνητοποίησης. Λίγο έολο μου ακούγεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως περιμένουμε κάποια στιγμή να εξειδικευτούν τα μέτρα των επενδύσεων και προτάσεις. Απλά ο κ. Μουσουρούλης εξηγεί και στους δύο άλλους νομούς, Κοζάνης και Καστοριάς και Γρεβενών, για τη Δυτική Μακεδονία, μιλώ πάντα, ότι το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης δεν είναι ένα πρόγραμμα που παίρνουμε λεφτά και πετάμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, κάνουμε ένα δρόμο, π.χ. λέω εγώ, το δρόμο της Βασιλίτσας. Έτσι, ένα απάγειο αίτημα της περιοχής εκεί. Αλλά είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο οι περιοχές, μάλλον, και να στηριχθούν οι άνθρωποι που ζούσαν από τη λιγνητική δραστηριότητα. Άρα είναι σαφές ότι το σχέδιο είναι για Κοζάνη και Φλόρινα, για την περιοχή μας και βεβαίως για τη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία. Λέει όμως ότι ο κανονισμός επιτρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή στους νομούς Γρεβενών και Καστοριάς, εφόσον αυτές συνδέονται με το όλο κλίμα της απολιγνητοποίησης.
Αυτό βεβαίως μένει να φανεί, όπως είπες και εσύ, το επόμενο διάστημα, να δούμε τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει στα Γρεβενά ή στην Καστοριά. Έτσι, είδαμε ότι το Σάββατο, ας πούμε, ο κ. Μουσουλής ξεκίνησε από το Βόλιο, πήγε και στην Καστοριά, συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα του κλάδου της Γούνας. Και βεβαίως ορθώς μπήκε πολλές φορές από διάφορους, από ό,τι είδα, ότι υπήρχαν πολίτες εκεί των περιοχών που έχουν μεταναστεύσει είτε στην Κουζάνη είτε στην Τολμαϊδα λόγω της εργασίας τους ΔΕΗ. Αλλά άρα και αυτοί οι Δήμοι έχουν πληγεί ουσιαστικά με κάποιον άλλο τρόπο έτσι, από την δραστηριότητα της ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν και τελευταία, το ξέρεις και εσύ καλά, Ρίτα, και οι τηλεθέτες μας, αυτό που λέμε ενεργειακοί μετανάστες, θέλοντας να απολαύσουν το αγαθό της τηλεθέρμανσης, όσο αυτό υπάρχει ακόμα, τέλος πάντων, όταν το πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί και δεν μπορούσαν να ζεσταθούν στις περιοχές όπου έμεναν. Ο κ. Μουσουλούλης συνεχίζει το πρόγραμμά του και σήμερα και αύριο, αν θυμάμαι καλά, οι επισκέψεις είναι εδώ στην Κουζάνη. Έχει κάποιες συναντήσεις από το πρωί. Είτε με τον, θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη το πρωί με τον ΔΕΠΑ, με τον ΔΕΣΠΑ και με το Hydrogen Europe, έτσι, με την ιστορία του υδρογόνου που κυνηγάει ο κ. Κασαπίδης αρκετά, και βλέπουμε ότι θα ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις στις 8 Ιουλίου για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά σημαντικό, και θα συνεχίσει εδώ τις συναντήσεις του την υπόλοιπη μέρα με διάφορες κλάδους επιχειρήσεων, εξαγωγικών και οτιδήποτε άλλο. Την Τετάρτη φαίνεται ότι είναι η τελευταία μέρα του προγράμματος, ενδεχομένως, λέω, και την Πέμπτη ενδεχομένως. Ο κ. Μουσουλούλης θα καλύψει 2 εβδομάδες παρουσίας στην Δυτική Μακεδονία, γιατί δεν έχει έρθει από τη Δευτέρα που ξέρουμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα του, είχε έρθει από την προηγούμενη Παρασκευή στην περιοχή. Οι συναντήσεις του βεβαίως εκείνη το Σαββατοκύριακο ήταν κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά λέω ότι είναι στη Δυτική Μακεδονία από την προηγούμενη Παρασκευή. Μάλιστα. Άρα θα συμπληρώσει σχεδόν 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Πολλές επισκέψεις πάντως, εσύ, μιας και το έφερει κουβέντα. Αύριο να υπενθυμίσουμε πως θα βρίσκεται στην περιοχή ο πρόεδρος του ΕΛΧΑ, ο κύριος Λικουρέτζος, και να ανακοινώσουμε, γιατί όχι, ότι θα βρίσκεται αύριο και φιλοξενούμενος στο δελτίο ειδήσεων του Top Channel. Και αναμένεται και η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόβη Γεννηματά, την Πέμπτη, σε μια μεγάλη περιοδία και εκείνη στην Κοζάνη και στις ενεργειακές περιοχές, επίσης θα φιλοξενηθεί στο δελτίο ειδήσεων του Top Channel. Έχουμε αρκετές επισκέψεις αυτό το διάστημα. Απλά να πω για τον κύριο Λικουρέτζο ότι θα δει τον κύριο Κασαπίδη στις 12, από ό,τι ξέρουμε, στην περιφέρεια. Τώρα μετά το πρόγραμμά του λίγο υπάρχει ένα θολό τοπίο για το ποιες ώρες θα πάει και πού. Σίγουρα μαθαίνω ότι θα πάει στο Βελβεντό, ας πούμε, λογικό φαντάζομαι. Θα πάει και προς Μεσόβουνο και Πύργους ενδεχομένως, και δεν ξέρω αν θα προλάβει να δει και κάποιο άλλο χωριό εδώ στην περιοχή ή ομάδα παραγωγών. Θα το δούμε αύριο αυτό. Όσον αφορά την κυρία Γεννηματά, θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως και ο κ. Κουκουλόπουλος λίγο παρακάτω, να σας φιλοξενήσει σε λίγο. Αλλά το πρόγραμμα μέχρι στιγμής, αυτά που μαθαίνουμε, έχει να κάνει με βάση την απολυντοποίηση, έτσι, και την επόμενη μέρα. Θα επισκεφθεί τη μονάδα 5, λένε δικές μου πληροφορίες. Και τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Μαλούτα. Φυσικά, και τον Δήμαρχο Κοζάνης. Έχω την αίσθηση και τον Δήμαρχο Εορθέας. Θα τον δούμε. Αν ξέρει ο κύριος Κουκουλόπουλος καλύτερα να μας το πει. Θα μας το πει αναλυτικά, αμέσως μετά. Ναι. Περιμένουμε ένα συνολικό πρόγραμμα εμείς, και βεβαίως δεν υπάρχει κάτι σε ομιλία από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει μια διαδικτυακή εκδήλωση, προφανώς με θέμα την απολυντοποίηση, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος για να σας τα πει, να αποχωρήσω εγώ, να το συζητήσετε με τον κύριο Κουκουλόπουλο. Αμέσως μετά έχουμε σύνδεση με τον κύριο Κουκουλόπουλο. Θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να ρωτήσουμε την κυρία Γεννηματά την Πέμπτη, που θα μας κάνει τιμή να είναι στο δελτίο μας. Ζήση, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Καλά. Καλή συνέχεια. Συνάντηση των αγροτών και εκτινοτροφών της περιοχής για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών διοργάνωσε χθες το πρωί Λαϊκή Συσπήρωση. Η Δημοτική Παράταξη Κοζάνης παίρνει θέση μάχης ενάντια στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, που σύμφωνα με τους ίδιους θα καταστρέψει την αγροτική παραγωγή. Βροντερό όχι στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εκτάσεις του Δήμου Δημητρίου Ψηλάντη, δηλώνει
Η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Κοζάνη στη Δημοτική Παράταξη και ο επικεφαλής της, Νόντας Στολτίδης, με συνάντηση που είχε χθες το πρωί στο Μαυροδέντρι με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, τόνισε πως αν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά τοποθετηθούν, τότε θα μπει ταφόπλακα στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που ανακοινώθηκε το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση και αρχίσαν ήδη τα προβλήματα να εμφανίζονται οξυμένα. Συγκεκριμένα εδώ έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια σύσκεψη ανθρώπων που πλήττονται από αυτή την πολιτική, γιατί στην περιοχή μας εδώ στο Δήμο Δημήτρου Υψηλάντη θα γεμίσει με φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν αντιδράσεις από κτηνοτρόφους εδώ της περιοχής που θα τους στερήσουν τους βοσκότοπους, αλλά και από αγρότες που θα στερηθούν αγροτική γη, μιας και η ΔΕΗ τελικά με την αποκατάσταση εδαφών, αντί να τα επιστρέψει στην τοπική κοινωνία, θα τα κάνει φωτοβολταϊκά. Και πέρα δηλαδή από τα προβλήματα, τις συνέπειες που έχουμε από την απολιγνητοποίηση, που είναι η όξυνση της ανεργίας, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μεγαλύτερη τελικά με την κάψη απορριμμάτων που θα έρθει, με το χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας και το σμπαράλιασμα των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον από την αύξηση, να το πούμε έτσι, της θερμοκρασίας λόγω μεγάλης χρήσης των φωτοβολταϊκών. Θα στερηθούν αγροτική γη, βοσκότοποι, δηλαδή και κάποιος που είχε δυνατότητα να έχει ένα μεροκάματο, μια διέξοδο πέρα από τη ΔΕΗ, τη χάνει και αυτή. Εμείς καλέσαμε εδώ τον κόσμο να οργανωθούμε, να παλέψουμε ενάντια σε αυτές τις συνέπειες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε, θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Η λαϊκή συσπήρωση μπαίνει μπροστά, να το πούμε έτσι, για να οργανωθεί ο αγώνας του λαού ενάντια σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται και του μαυρίζουν τη ζωή. Ενάντια τώρα στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, δηλώνει και ο κτηνοτρόφος Χαράλαμπος του Παλίδης. Ο ίδιος δηλώνει πως αν όλες αυτές οι κατασκευές γίνουν πράξη, τότε θα καταστραφεί ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής. Σε περίπτωση που τελικά τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά, αυτό θα σημάνει και την λήξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή, σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο Χαράλαμπο το Παλίδη. Ο ίδιος, σε συνάντηση που διοργανώθηκε χθες στο Μαυροδέντρι για αυτόν τον λόγο, δήλωσε όχι στην τοποθέτησή τους. Δεν μπορεί να ξεπουληθούν τα πάντα για το τίποτα. Μετά την αποκλειντοποίηση, εδώ στην περιοχή μας θα πέσει τέτοια πείνα. Έχουμε καταστρέψει από τη ΔΕΗ αυτόν τον κάμπο, τον οποίο τάιζε δύο νομούς. Έμεινε τώρα κουφάρι. Καταστράφηκε σε 50 χρόνια όλο το η λίμνη και τα ποτάμια. Τώρα ήρθε η σειρά με τα φωτοβολταϊκά να καταστρέψουν και τα βοσκοτόπια και τους συνοτρόφους. Καταστρέφοντας λοιπόν αυτό, η περιοχή της Κοζάνης τελειώνει. Δεν θα έχει να φάει. Λοιπόν, καλό τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν τον Δήμο, διοικούν τη Δυτική Μακεδονία, να είναι κοντά στους Δυτικομακεδόνες, κοντά στους δημότες τους και όχι με τα συμφέροντα των Αθηναίων, οποιονδήποτε τη χάρπα στον έρχονται με ένα αίτημα να πάρουν φωσκοτόπια για να κάνουν φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρια ή οτιδήποτε άλλο. Και κλείνοντας, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα στην Ελλάδα πλην τη γεωργία και την οικοδομία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μάρκος Φλόρος μίλησε στην κάμερα του Top Channel για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση. Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. Και αυτή η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών λόγω του COVID-19, ενώ μεταδόθηκε και διαδικτυακά. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μάρκος Φλόρος μίλησε στην κάμερα του Top Channel για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση. Η έγκριση η μη του οικονομικού απολογισμού του 2019 της Γκοβεδάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η έγκριση επίσης η μη των πρακτικών ελέγχων κατάθεσης δικαιολογητικών και της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την καθαριότητα γραφείων του Δήμου. Επίσης θα εγκρίνει την τροποποίηση για προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 φωτοβολταϊκών, τα οποία θα είναι διασυνδεμένα μεταξύ τους, ούτως ώστε τα εγκαταστημένα σε κτίρια του Δήμου, ούτως ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή οικονομία σε ρεύμα στα κτίρια του Δήμου.
Επίσης, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η έγκριση μελέτης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Λίμνης Πολυφύτου στην Ιαννή Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης. Και βέβαια η αναβάθμιση επίσης άλλων 14 κτηρίων σχολικών του Δήμου Κοζάνης ενεργειακά με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Ακόμα επίσης θα εγκρίνουμε τη μελέτη διαμόρφωσης κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου με έδρα την Ιαννή Κοζάνης, την ιστορική έδρα δηλαδή του Δήμου. Άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι η προμήθεια σε μηχανολογικό υλικό του Δήμου, για τα οχήματα του Δήμου, εξοπλισμό περιβαλλοντικής ενημέρωσης επίσης για τη λίμνη Πολυφύτου στην Ιαννή και ένα επίσης αρκετά σπουδαίο είναι επίσης η έγκριση της μελέτης για την πτέρυγα του γεροκομείου Κοζάνης, όπου ο Δήμος συνδράμει με 179.000 το έργο αυτό. Ακόμα θα εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και το Δήμο βέβαια και τους άλλους Δήμους Εορδαίας, Σερβίων και Βοΐου που αφορά υποδομές μάλλον για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπου η Περιφέρεια θα διαθέτει 2.400.000 ευρώ σε αυτή την κατεύθυνση και θα εγκρίνουμε σήμερα την μελέτη. Τώρα να καλησπέρισουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, το μέλος του Εκτελεστικού και Πολιτικού Γραφείου του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σιούρα. Είστε καλά. Όσο το Θεό, όσο μπορούμε να είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνει. Σας συμφωνώ. Πάντως αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα είναι μάλλον θετικά και ευχάριστα, διότι πριν από μία εβδομάδα... Με την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει. Σωστά, σωστά. Τουλάχιστον υπάρχει σκέψη για την επόμενη μέρα και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί καταπιαστήκατε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας με ένα μείζον θέμα της επόμενης ημέρας και φυσικά αναφέρομαι στην πορεία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και γιατί όχι και Αμυνταίου, με μία παραγωγή η οποία είναι αρκετά δύσκολη τεχνικά και τεχνολογικά. Κάνετε λόγο για μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, τις γνωστές, ή μάλλον το ακούμε ευρέως τώρα τελευταία, ΣΥΘΙΑ. Και θα θέλαμε τα φώτα σας, αλλά όσο πιο μη τεχνικά γίνεται, για να γίνουν σαφή από όλους μας όλα αυτά που θα μας πείτε. Ναι, καταρχάς να πω, κύριε Ρησίου, δεν είναι καθόλου δύσκολη η πρόταση μου. Τεχνολογικά τουλάχιστον, είναι πολύ σύγχρονη αυτή. Είναι πάρα πολύ σύγχρονη, από την μια και από την άλλη πολύ, πατάει πάρα πολύ γερά σε βασικές αρχές που έχουν σχέση με τη θέρμανση και τη θερμότητα μάλλον και τον ηλεκτρισμό. Να το βάλουμε με τη σειρά οι τηλεθερμάνσεις, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση και στο χειμώνα που έρχεται, γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει στην τροπολογία που είχε υποσχεθεί ο κ. Χατζηδάκης. Και δεν ξέρω αν θα είναι κάθε μέρα σε λειτουργία οι μονάδες που τροφοδοτούν τις πόλεις μας, που ζάνει τη Λεμαϊδά και Αμύλη φυσικά. Αλλά κυρίως αυτό που είναι στον αέρα είναι η προοπτική των τηλεθερμάνσεων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τόσο στην Πτολεμαίδα όσο και θα έλεγα πολύ περισσότερο στην Κοζάνη, όπου το μέλλον εμφανίζεται κυριολεκτικά αόρατο και χρόνος δεν υπάρχει πάρα πολύ. Σε αυτό θα το πω και θα το ξαναπώ και το ξαναπώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε γρήγορα μία λύση που στέκεται, μία λύση που διατηρεί το κεκτημένο τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικονομικό. Γιατί υπάρχει κεκτημένο. Σωστά, μετά από τόσα χρόνια, φυσικά. Όλοι που είναι τα μεγάλα συστήματα των τηλεθερμάνσεων, που ζάνε και του Λεμαΐδα. Πρέπει λοιπόν αυτό το κεκτημένο να διατηρηθεί πάση στην ουσία, γιατί δεν είναι ούτε δωρεά τη ΔΕΗ, όπως ατυχώς μας είπε η Ακαδημία Αθηνών πρόσφατα, ούτε κανένα πάρεργο είναι, ούτε βέβαια και είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσει την πορεία του Λιγνίτη, που φαίνεται να οδεύει σε ένα λιγότερο ή περισσότερο γρήγορο τέλος ώστε να αξιοποιήσει, έτσι. Άρα για να κάνουμε λίγο σαφές αυτό που λέτε, που προτείνετε. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λύση. Δηλαδή την τηλεθέρμανση, το πούμε, είπα, το πούμε όσο γίνεται πιο απλά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ζωή στις δύο πόλεις και στο Αμύνιο.
φυσικά, χωρίς τηλεθέρμανση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ξαναλέω, για το περιβάλλον πρώτο και για τους, προϋπολογισμούς όλων των σπιτιών, όλων των οικογενειών. Πρέπει να διατηρήσουμε και το ένα κειμένο και το άλλο. Αυτές οι λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, τεινάζουν στον αέρα ιδιαίτερο το δεύτερο που είναι το οικονομικό. Δεν είναι λύσεις, δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνουν τα έργα των τηλεθερμάνσεων αυτά που είναι στο τραπέζι, θα είναι βόλυμες λύσεις, ενδιάμεσες, προσωρινές, πρόχειρες και όλα αυτά πρέπει να ξαναδεθούν στο τραπέζι αφού συμφωνήσουμε πρώτα στο ποια είναι η προοπτική, ποια είναι η τελική λύση. Άρα ποια είναι η πρόταση. Εγώ βγήκα και έκανα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Να γίνει μια υπερσύγχρονη μονάδα συμπαραγωγής, μια μονάδα η οποία πρέπει να σας πω η διαφορά της, γιατί ακούνται πολλά για στιθιά τελευταία. Στιθιά, για να ξέρετε, μια στιθιά, στιθιά υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλές. Ό,τι παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρισμό και θερμότητα είναι στην κατηγορία του στιθιά. Η συγκεκριμένη μονάδα που προτείνω εγώ, για να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεν μας βλέπουν εσάς μόνο, μας ακούν όμως, λοιπόν. Ναι. Είναι, θα την περιγράψω να γίνει πιο απλά. Είναι μια μονάδα η οποία διατηρεί, ξανά είπα, το κεκτημένο, της τιμής και του περιβάλλοντος φυσικά, για Κουζάνη και Πτολεμαϊδά, αλλά και έχει και έναν ευρύτερο αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί με το ελκυστικό τιμολόγιο που έχει για τις τηλεθερμάνσεις μπορεί να προσελκύσει την περίοδο του θέρους και εποχικές βιομηχανίες του αγροδιατροφικού τομέα. Είναι λοιπόν μια πρόταση που πάει πέρα από την τηλεθέρμανση, την κατοχυρώνει απόλυτα την τηλεθέρμανση και των δύο πόλεων, αλλά είναι και συγκεκριμένη σοβαρή αναπτυξιακή πρόταση, γιατί έχει συγκεκριμένο μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα, απολύτως ρεαλιστικό. Πώς θα επιτυχαίνουμε όλα αυτά? Με μια μονάδα η οποία ανήκει στην κατηγορία των ΑΠΕ, παρότι έχει καύσιμο αέριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αυτό που προτείνω ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Και έτσι αντιμετωπίζεται. Άρα είναι επιλέξιμο. Στη χώρα μας είναι ΑΠΕ αυτό που προτείνω, δηλαδή. Έτσι, ναι. Έτσι είναι με τον νόμο, ξαναλέω, όχι με την επιθυμία μας. Άρα είναι φυσικό αέριο με και. Είναι φυσικό αέριο που συμπαράγει ηλεκτρισμό με την καύση, που συμπαράγει ηλεκτρισμό και θερμότητα. Συγκαταλέγεται αυτή η κατηγορία των μονάδων που προτείνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ό,τι σημαίνει αυτό για την πρόσβασή του στο ηλεκτρικό δίκτυο, που είναι άνετη και μάλιστα στην μια εγγυημένη καλή τιμή, όπως είναι όλες οι ανανεώσιμες πηγές, πρώτον. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης ενεργειακής, και από τις συμβατικές μονάδες του αερίου ή πολύ περισσότερο του λιγνίτη, δηλαδή ο βαθμός απόδοσης αυτής της μονάδας που προτείνει η κυρία Σιούρα είναι πάνω από 90%. Είναι εύκολο. Εντυπωσιακό. Ναι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις στο μέλλον με τα δικαιώματα των ρήπων, επειδή έχει καύσιμο φυσικό αέριο, και επειδή οι εκπομπές του φυσικού αερίου είναι έτσι κι αλλιώς χαμηλότερες από αυτές του λιγνίτη, αλλά και αυτός ο πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης σημαίνει ότι έχουμε μια μονάδα βιώσιμη για, σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Και βέβαια το επιπρόσθετο είναι αυτή η μορφή της μονάδας όπως την προτείνω, μπορεί σχετικά απλά, εύκολα και εύκολα να αντιλήσει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδυτικά και δανειακά, πολύ χαμηλότοκα, για να μπορέσει να γίνει γεγονός. Και εκτός από την τηλεθέρμανση, ξαναλέω, να έχουμε, να είμαστε στην ευτυχή θέση, να έχουμε 4-5 εργοστάσια που θα κάνουν κομπόστες, θα είναι ξηραντήρια, μονάδες δηλαδή θερμοβόρες όπως λέμε, μονάδες δηλαδή οι οποίες θέλουν μεγάλες ποσότητες θερμικής ενέργειας, οι οποίες, όχι κατά σύνδεση βέβαια, το έψαξα αυτό πριν το προτείνω, λειτουργούν Μάιο-Οκτώβριο όταν σταματάνε οι τηλεθερμάσεις. Δηλαδή η μονάδα θα είναι στην παραγωγή χειμώνα-καλοκαίρι, χειμώνα-καλοκαίρι θα δουλεύει με 90% βαθμό απόδοσης, χειμώνα καλοκαίρι θα συγκαταλέγει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει μια αλυσίδα 5, 6, 7, 8 εγκαταστάσεων βιομηχανικών που επεξεργάζονται και το ζητούμενο. Διάφορα προϊόντα για ξύρωση. Αυτό είναι και το ζητούμενο της επόμενης μέρας. Δύο ερωτήσεις, κύριε Κουκουλόπουλε. Από τη στιγμή που μας λύσατε. Μισό λεπτό και λίγο. Με ακούτε? Από τη στιγμή που μας λύσατε την βασική απορία του κόστους, άρα δεν ξεφεύγουμε
οικονομικά από τα τιμολόγια που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα της τηλεθέρμανσης, που είναι πολύ βασικό. Είδαμε και με την ομάδα της Άγκου προχθές, θα σας πω. Εγώ επισκέφθηκα την Άγκου, την ομάδα με την οποία είχαμε κάνει τις τηλεθερμάσεις. Μια ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών σε αυτά και με έμπειρους συμπατριώτες μας που έχουν μακρά θητεία και πολύτιμη εμπειρία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Συζητήσαμε και υπάρχει απόλυτη συμφωνία ότι το τιμολόγιο πραγματικά με αυτούς τους βαθμούς απόδοσης για τη θερμική ενέργεια θα είναι ουσιαστικά το αρχικό τιμολόγιο που είχαμε κλείσει κάποτε με το Λιγνίδι. Εντυπωσιακό. Κύριε Κουκουλόπουλε, η επόμενη ερώτηση που προκύπτει. Και είναι πολύ βασική η επόμενη ερώτηση, γιατί τα πρώτα προβλήματα τα βιώσαμε και στο χειμώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, στην Κοζάνη τουλάχιστον. Προλαβαίνουμε. Αυτό ακούγεται πολύ εντυπωσιακό ως σχέδιο. Εσείς λέτε ότι το έχετε θέσει σε ανθρώπους που κατέχουν ζητήματα και που διαχειρίστηκαν και την τηλεθέρμανση, οπότε τη γνωρίζουν πολύ καλά. Το ζήτημα είναι, προλαβαίνουμε, δηλαδή αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί πότε. Δεν υπάρχει ερώτημα για ζήτημα, κύριε Σιούρα. Πρέπει να προλάβουν. Πρέπει να προλάβουν. Θα συμφωνήσω. Τώρα αποφάσισα από τη ΔΕΗ και την κυβέρνηση. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη μονάδα, εγώ προτείνω και λέω ότι το ιδανικό σχήμα είναι που θα την κατασκευάσει είναι η Δήμη σε κοινοπραξία με τη ΔΕΗ. Μια μονάδα η οποία είναι σαν εγγυημένα κερδοφόρα, γιατί όπως σας είπα και στην αγορά που έχω κάνει έρευνα αγοράς με συναδέλφους μου, με βοηθάει και όλη η διαδρομή μου, όχι μόνο η αυτοδιοικητική αλλά και η επιστημονική αν θέλετε, μια και έχω σπουδάσει χημικός μηχανικός, μίλησα με πολλούς συναδέλφους μου που κατέχουν κορυφαίες θέσεις σήμερα στη βιομηχανία τροφίμων, μιλήσαμε για τιμολόγια, και είναι εντυπωσιακό για τα δικά του δεδομένα το τιμολόγιο που μπορούμε να πετύχουμε. Γι' αυτό και μιλάω τόσο βάσιμο ότι μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από άλλες περιοχές. Το ζήτημα λοιπόν του χρόνου είναι πιεστικό πάνω απ' όλα για την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να πούν ναι ή όχι. Αν πούν όχι, μπορούν να το κάνουν και οι Δήμοι μόνοι τους. Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί άλλη μονάδα θα προφανώς να σχεδιάσει κανείς στη συνεργασία με τη ΔΕΗ ως δυναμικό τηλεκτροπαραγωγής και άλλη μονάδα ενδεχομένως το κατασκευάζουν μόνοι τους οι Δήμοι. Αλλάζει το σχήμα. Δεν υπάρχει αδιέξοδο πάνω, είναι εφικτό. Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία και το άφησα στο τέλος. Άρα λοιπόν ο χρόνος είναι το κέριο ερώτημα και ευχαριστώ που το υπογραμμίζετε με το ερώτημά σας. Αυτό είναι το κέριο ζήτημα. Ο χρόνος και πρέπει άμεσα η κυβέρνηση, γιατί έχω ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο συντονιστής εκεί πάνω της κυβέρνησης. Έχω ακούσει να λέγεται ότι έχει πήγε στη Θεία 2-3 μορφές που η μια αντικρούει την άλλη. Πρέπει επιτέλους να πάρουν απόφαση, είναι δεδομένα τα ζητήματα, είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτή η πρόταση πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δίνει απάντηση και στην τηλεθέρμανση και ανοίγει έναν δρόμο ανάπτυξης και απασχόλησης, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή αγωνίως. Και επίσης υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ερώτημα εδώ πέρα για την κυβέρνηση και δευτερευόμενος αν θέλει για την ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιούρα, η κυβέρνηση τι λέει, ουσιαστικά το έλεγε και η προηγούμενη τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή ότι πάμε με το φυσικό αέριο ενδιάμεσα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αντικαθιστά το λιγνίδι στη χώρα μας. Τούτη εδώ η κυβέρνηση το έφερε πολύ νωρίτερα αυτό. Ωραία. Εδώ και 2 χρόνια, 3, επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, είχαν κατατεθεί στη ΡΑΕ 6 αιτήσεις για νέες μονάδες φυσικού αερίου. Καμία αίτηση δεν είναι της ΔΕΗ, καμία αίτηση των 6 ιδιωτών δεν είναι στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι παράδοξο αυτό? Όλες οι γραμμές μεταφοράς που μεταφέρουν το ρεύμα στη χώρα κουμπώνουν, ξεκινούν, έχουν αφιτηρία την περιοχή μας. Όντως. Ποια περιοχή άλλη θα έπρεπε να σχεδιαστούν 1, 2 και 3 μονάδες αερίου εφόσον δρομολογείται μια τέτοια εξέλιξη για τη χώρα? Σωστό, αυτό δημιουργεί μπορεί να έχουν μπει σε επιφυλάξεις και ενστάσεις σε όλο αυτό, μια άλλη κουβέντα. Σωστά. Εφόσον όμως η χώρα θα εξαρτάται στη βασική, δηλαδή οι μονάδες βάσης όπως λέμε θα είναι μονάδες αερίου τα επόμενα χρόνια, είναι εντελώς παράδοξο, για να μην πω παράλογο, να μην σχεδιάζονται μονάδες τέτοιας μορφής. Μιλάω και για σχέτη ηλεκτροπαραγωγή στη Δυτική Μακεδονία. Για ποιο λόγο? Ορθώς το παρατηρήσατε αυτό.
Και μιας και... Αυτό είναι μείζον πολιτικό ερώτημα, αφορά ενεργειακό σχεδιασμό και είναι απορία άξιο πως ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καθοδηγήσει μια από τις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, ενώ δηλαδή έβλεπε την εξέλιξη με 6 διάδες, ούτε τη σημερινή που πριν 10 μήνες έχει εξαγγείλει την απολιγνητοποίηση, δεν φρόντισε μέχρι τώρα να υπάρχει έστω πέναν ιδιώτη. Εγώ λέω από τη ΔΕΗ την ίδια. Αυτό είναι κάτι που όντως κάνει εντύπωση. Όντως κάνει εντύπωση κάποιον που θα το δει και φαντάζομαι ότι. Η πρόταση λοιπόν μια παρέμβαση που έχει ένα μείζωνα χαρακτήρα, τον οποίο πιστεύω ότι όλοι οι φορείς πρέπει να τον ενδιαφέρουν. Εγώ ξεκίνησα συστηματικά να ενημερώνω και τους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι οι εργαζόμενοι στις τηλεθερμάνσεις, τους δημάρχους φυσικά πρώτα απ' όλα. Την περιφέρει την Άγκο, όπως σας είπαμε, την ομάδα και πάρα πολύ κόσμο και θα συνεχίσω να ενημερώνω για αυτή την πρόταση, γιατί η πρόταση αυτή, όσο λένε, εξασφαλίζει ένα κεκτημένο σε μεγάλο βάθος χρόνου, αλλά κυρίως αποτελεί αφετηρία για μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Άλλωστε, κύριε Κουκουλόπουλε, από ό,τι διαφαίνεται, έχει μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα τα ενεργειακά ζητήματα και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Φόφη Γεννηματά επισκέφτεται την Δυτική Μακεδονία την Πέμπτη, σε δύο μέρες, τρεις. Και είναι, αν όχι η πρώτη, είναι η δεύτερη επίσκεψή της μετά τη λήξη της καραντίνας. Μετά την επίσκεψή της για ζητήματα τουρισμού, την Πέμπτη έρχεται στη Δυτική Μακεδονία και θα κάνει, φαντάζομαι, μια αναλυτική συνάντηση, αλλά και τοποθέτηση για τα ενεργειακά της περιοχής. Είναι πρώτη. Από κάθε άποψη, δηλαδή, ακούστε, εμείς κάνουμε διαδικτυακές συζητήσεις εν ώψη της συνδιάσκεψης που οργανώνει το κίνημα αλλαγής στο φθινόπωρο. Την είχαμε προγραμματίσει για τον Μάρτι. 4 Μαρτίου θα ερχόταν η κυρία Γεννηματά Κοζάνη, το θυμάστε. Όλα ματαιώθηκαν φυσικά λόγω του κορονοϊού και καλά κάνουμε. Πάει. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από τις 4 Ιουνίου. Είχα συντονίσει εγώ την πρώτη συζήτηση για το περιβάλλον. Ναι. Γίναν άλλες δύο και την Τετάρτη γίνεται η Τέταρτη. Είναι όλες, αφορούν όλες κεντρικά θέματα. Κεντρικά θέματα. Ναι. Περιβάλλον, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πολιτική προστασία και τώρα εργασιακά την Τετάρτη. Την Πέμπτη έχουμε την πέμπτη διαδικτυακή συζήτηση η οποία αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά. Σημαίνει ότι για μας το ζήτημα της λεγόμενης δίκαιης μετάβασης είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Δεν είναι περιφερειακό ζήτημα που αφορά μια περιοχή της χώρας. Είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα στη δικιά μας ατζέντα. Είναι εθνική προτεραιότητα. Και αυτό σηματοδοτείται έντονα και με το ότι δεν θα είναι στο γραφείο της στην Αθήνα η κυρία Γεννηματά στην συζήτηση αυτή της Πέμπτης. Θα είναι επιτόπου στην Κοζάνη, όπου θα κάνει και μια σύντομη επίσκεψη στην Τολεμαΐδα 5 και στο Πανεπιστήμιο μας και θα διαβουλευτεί με φορείς το μεσημέρι και μετά θα κάνει τη συζήτηση 8 η ώρα το βράδυ με όλους τους φορείς και είναι πρακτικά, σωστά είπατε, η δεύτερη έξοδος από την Αθήνα μετά την καραντίνα, πρακτικά είναι η πρώτη, γιατί στη Ρόδο δεν είναι μόνο η βαρύτητα του τουρισμού για όλη την εθνική οικονομία. Είναι και Καστελόριζο, δηλαδή η μετάβαση στη Ρόδο της κυρίας Γεννηματά έγινε σε συνδυασμό με τη μετάβασή του στο Καστελόριζο, γιατί ως κόμμα, ως πολιτικό κόμμα πατριωτικό, έπρεπε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως βέβαια στον κύριο Ερντογάν για όλα αυτά που κάνει. Και βέβαια αυτό το ζήτημα δεν βάζουμε σε σύγκριση τα εθνικά πατριωτικά ζητήματα με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, έτσι. Αν δεν υπάρχει πατρίδα, αν δεν υπάρχουν σύνορα, όλα τα άλλα για τα οποία συζητάμε δεν έχουν κανένα νόημα, ας πούμε, έτσι. Ισχύει. Άρα την Πέμπτη, κυρία Γεννηματά, εδώ θα είστε δίπλα της, θα είστε και εσείς στην Κοζάνη, φαντάζομαι. Όλοι θα είμαστε, όλα τα στελέχη. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά και με την κυρία Γεννηματά, η οποία θα εξειδικεύσει τα θέματα της και τις θέσεις του κινήματος αλλαγής για την επόμενη μέρα. Θα είμαστε όλοι πολύ κοντά και κρατώντα σχολαστικά αποστάσεις. Ναι, αυτό. Σωστά. Κύριε Κουκουλόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ας μην μείνουμε έτσι γέλωσα, δεν ευχαριστούμε εγώ. Δηλαδή πρέπει ακόμα να προσέχουμε μέχρι να δει το πράσινο φως από τους ειδικούς. Δεν χρειάζονται ούτε πιστογυρίσματα, ειδικά για εμάς στη Δυτική Μακεδονία που είδαμε τι σημαίνει κάτι να μην πάει καλά. Νομίζω ότι δεν θέλει κανένας, μα κανένας. Προσοχή λοιπόν.
Να είστε καλά. Και εδώ πέρα η απαραίτητη προσοχή, έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα ξαναμιλήσουμε την Πέμπτη. Γεια σας, καλό βράδυ, γεια σας. Τώρα, δύο τροχύλατα νοσηλεία και δύο στατό για ορού προσέφεραν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορδέα στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο από το Λεμαϊδά. Η παράδοσή του έγινε σήμερα το πρωί στο Ποδοσάκιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Προέδρους του Δήμου Εορδέας με επικεφαλή τον Ισάκ τον Νικολαίδη που είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας της Πτωλεμαϊδας που προχώρησαν στην ευγενική προσφορά τροχυλάτων και οροστάτες για το νοσοκομείο μας. Αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό που τους διακρίνει και τους ευχαριστούμε από βάθους της καρδιάς το σύνολο του προσωπικού του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου και εγώ προσωπικά και να είναι σίγουροι ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση παροχών υγείας για τους πολίτες. Κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Έχουμε φέρει δύο τροχύλατα νοσηλείας και δύο στατό για ορούς. Μία ελάχιστη αναγνώριση του σοβαρού έργου που επιτελούν και έχουν αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι η διοίκηση και προσωπικό είναι αντάξη των προσδοκιών της τοπικής μας κοινωνίας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Το άτυπο δίκτυο κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Εορδέας πήραμε μια πρωτοβουλία ως ελάχιστη αναγνώριση να κάνουμε αυτή την κίνηση. Προς την προσφορά αυτών όλων των προσώπων. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Διευθύνουσα, στα πρόσωπά σας και να τα μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό και στη διοίκηση, κύριε Διοικητά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την κοινωνία της Εορδέας. Να είστε καλά και πάντα να έχετε ότι σας παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί αρκεί να γνωρίζουμε τα θέλω του νοσοκομείου και να μπορούμε από κοινού να τα διεκδικήσουμε και να φέρουμε σε αυτό το επίπεδο που η κοινωνία μας θέλει να είναι το Ποδοσάκιο και η περιφέρεια γενικότερα Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά! Ας δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννεφιά με βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπει για αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σόλωμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Καστοριάς από 13 έως 23, στον νομό Γρεβενών από 12 έως 24 και στον νομό Φλόρινας από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ Δευτέρας.